Η χάρη του Θεού προστίθεται. Προσέξτε, δεν προσωποληπτεί ο Θεός. Η χάρη του Θεού προστίθεται όπου αξιοποιείται. Ο Κύριος το είπε ο ίδιος: όστις έχει, δοθήσετε αυτό και περισσευθήσετε. Όστις δε ουκ έχει, και ο έχει, αφήσετε απ' αυτού. Όποιος λέγει έχει, θα του δοθεί ακόμη περισσότερο. Και όποιος δεν έχει, και εκείνο το λίγο που έχει, θα του αφαιρεθεί. Τι θα πει αυτό? Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια χάρη. Αν τη δουλέψω τη χάρη αυτή, αυτό το προσόν, αυτό το χάρισμα, αυτό το τάλαντο, όπως ο Κύριος είπε και μια σχετική παραβολή, και η οποία βγάζει το ίδιο συμπέρασμα με αυτό που σας διάβασα, και καλλιεργήσει κανείς τα τάλαντα που του δώσε ο Θεός, τα προσόντα αυτά, τότε αναμφισβήτητα θα αποκτήσει περισσότερα αγαθά. Αυτό το ένα, το συγκεκριμένο τάλαντο θα το αυξήσει. Τα πέντε τάλαντα θα κάνει 10, όπως λέγει η παραβολή, αλλά θα αποκτήσει και άλλα τάλαντα. Το τάλαντο περιπεί της ταπεινοφροσύνης, είναι αρετή, αλλά είναι και χάρη του Θεού. Όταν ο Θεός δίδει αυτή τη χάρη και γίνεται αποδεκτή και ο άνθρωπος είναι ταπεινός, θα αποκτήσει κι άλλα πολλά χαρίσματα. Το χάρισμα της αγάπης. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος: σας συνιστώ να διώκετε, να κυνηγάτε, να επιδιώκετε τα κρήτωνα χαρίσματα, και εκ των κριτώνων, των καλυτέρων, των αρίστων, ποιο είναι? Η αγάπη. Και ένας που έχει αγάπη, όπως και ταπείνωση, αποκτάει πολλά χαρίσματα, άλλα χαρίσματα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν κανείς δουλεύει τα τάλαντά του, τη χάρη που του δίνει ο Θεός, τότε αυξάνει αυτή η χάρη. Όταν αφήσει τη χάρη αυτή και την αμελήσει, δεν την καλλιεργήσει, τότε και εκείνο που του δόθηκε θα του χαθεί. Μάλιστα λέγει στο τέλος της παραβολής: πάρτε το τάλαντο αυτό. Εκείνος ο αχαήρευτος, ο απρόκοφτος, δεν το κατεχράστη. Όχι, προσέξτε, δεν το κατεχράστη. Πού να έκανε και κατάχρηση, όπως ο νεότερος της παραβολής του ασώτου, ο άσωτος, που κατεχράστη το τάλαντο. Έφαγε την ουσία του πατρός, την περιουσία του πατέρα. Αυτό το κατοικόνα το καταδαπάνησε στην αμαρτία. Όχι, ο άνθρωπος της παραβολής απλώς το έκρυψε και κατηγορείται από τον Θεό, από τον Κύριο, και λέει ο Κύριος: πάρτε αυτό το τάλαντο του ενός, το ένα τάλαντο από αυτόν τον τελευταίον δούλων, και δώσατε τον σε εκείνον που έχει τα 10 τάλαντα. Κύριε, έχει 10, είπαν, και είπε αυτό το λόγο που σας είπα: σε εκείνον που έχει θα του δοθούν κι άλλα, και σε εκείνον που δεν έχει, και εκείνα που έχει θα του αφαιρεθούν. Αυτό, αγαπητοί μου, να το προσέξουμε πολύ. Αν θέλουμε προκοπή στην πνευματική ζωή, αυτό το κάτι που έχουμε πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Έχεις γερά πόδια, δεν πάσχουν? Μπορείς να τρέχεις διακονώντας τους άλλους ανθρώπους? Κάντε. Έχεις γερό μυαλό, μπορείς να βοηθήσεις τους άλλους στις διάφορες υποθέσεις τους? Κάντε. Θα δεις ο Θεός θα σου δώσει πιο πολύ χάρισμα σε αυτό το οποίο έχει.